Είναι γνωστός ο καρπός γιατί προλαμβάνει φουσκώματα, δυσκυλιότητες κτλ. Μειώνει την κακή χοληστερίνη και θα έλεγα και όσον αφορά επειδή και οι συνταγές είναι πολύ της μόδας, είναι ένας καρπός που πραγματικά ταιριάζει πάρα πολύ με το γιαουρτάκι, ταιριάζει πάρα πολύ με ωραία κοκτέιλς, μέχρι και σε σαλάτες, για όποιους δεν θέλουν να το φάνε έτσι, να το καταναλώσουν σαν φρούτο. Δηλαδή, είναι το βακτήριο της ακτινιδιάς. Η έγκριση αυτή λοιπόν ήδη τρέχει, ήδη υπάρχει και θα ισχύσει για 120 ημέρες, δηλαδή την περίοδο μέχρι και τις 25 Ιουνίου. Μιλάμε λοιπόν για ένα προϊόν αναφοράς, όχι μόνο για το ακτινίδιο που στην προκειμένη περίπτωση θα μιλήσουμε, μιλάμε για μια διευρυμένη ετικέτα σε άλλες χώρες, πράγμα που με το καλό, να το πούμε έτσι και τα επόμενα χρόνια θα το περιμένουμε και στην Ελλάδα. Ένα προϊόν δηλαδή το οποίο συνολικά για τα βακτήρια σε πολλές καλλιέργειες μπορεί να μας δώσει λοιπόν μια πολύ καλή λύση. Il per noi è una cultura importantissima perché comunque da reddito. L'area in cui viene coltivato il kiwi nella nostra regione è l'area praticamente verso il mare e in quest'area si fa tendenzialmente drupaci, cioè pesco, albicocco e kiwi. Il pesco negli ultimi anni non ha un reddito molto importante, insomma anzi direi che è un po' in crisi e quindi il kiwi diventa ovviamente sempre più importante per i nostri agricoltori. Io ho un collega, quando faccio delle presentazioni in giro per l'Italia, ho un collega che fa il venditore, quindi lui deve vendere, però un giorno in una riunione mi ha detto una cosa bellissima che io ogni volta la devo sempre ridire perché mi è piaciuta, l'ho fatta mia. Che il Bion, cioè fare Bion è come fare un'assicurazione. Όχι, δεν το αξιολογήσαμε σε βάθος για διάφορους λόγους, αλλά νομίζω τώρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία και κυρίως γιατί το καινούριο Bion νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση και αυτό θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο.